Γεια σας! Λοιπόν, πριν από περίπου 10 μήνες είχαμε κάνει στο κανάλι ένα βίντεο στο οποίο σας δείχναμε τις διαφορές μας. Και σήμερα ήρθε η μέρα να κάνουμε το «Δεν είμαστε ίδιες» νούμερο 2. Όταν συναντιόμαστε σε κάποιο σπίτι και καθόμαστε, σε κάποια φάση έρχεται η στιγμή όπου μία από τις δύο πρέπει να πάει σπίτι της. Εγώ λοιπόν κάνω αυτό. Πω, πέρασε η ώρα. Θα την κάνω σιγά-σιγά είναι. Αχ, αλλά πώς βαριέμαι τώρα να περπατάω. Τι καλά είμαστε εδώ, αράζαμε. Μήπως πάρω τον μπαμπά μου τηλέφωνο, ρε. Τι να κάνω, βαριέμαι. Η Αντωνία πάει, φεύγει με λίγο διαφορετικό τρόπο. Ναι, κατάλαβα. Φεύγω. Δεν είναι υπερβολή, είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Μιλάμε στο τηλέφωνο και όταν είναι να το κλείσουμε, είμαστε πραγματικά τα δύο άκρα. Καλά, Μαρία. Ναι, αυτά. Άντε, ωραία, ναι, χάρηκα που τα είπαμε, ναι. Ωραία, θα τα πούμε. Ναι, έγινε, οκ. Okay. Εντάξει, θα έγινε. Τα λέμε, ναι. Άντε. Τα λέμε, φιλάκια. Άντε, ναι, φιλάκια, γεια. Όταν σκεφτόμαστε ιδέες για βίντεο, δείτε τι ακριβώς επικρατεί στο κεφάλι της καθεμίας. Οι ευεργετικές ιδιότητες της φράουλας. Τι να πούμε τώρα. Εντάξει, θα πούμε όντως μερικές ευεργετικές ιδιότητες της φράουλας. Άντε να πούμε και καμιά δίαιτα και κάνα κόλπο και κάνα αστιάκι, αλλά μετά τι. Δεν γίνεται όλο το βίντεο να είναι έτσι. Θα είναι βαρετό. Τι άλλο. Α, μπορούμε να πούμε βέβαια καμιά ιστορική πληροφορία, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι καλό. Ναι, μπορούμε να το γυρίσουμε σε εμάς τις φράουλες και να μιλήσουμε για το τι έχουμε κάνει εμείς στο YouTube. Ελπίζω να τα σκέφτηκα όλα. Αγκούρι! Αγκούρι! Μια ακόμη ακραία διαφορά μας είναι διαφορές ύπνου και ξύπνου. Μιλάμε τα βιολογικά μας ρολόγια, είναι αντιδιαμετρικά. Αχ, τι ώρα πήγε! 11, Θεέ μου, πόσο αργά! Πρέπει να πάω για ύπνο, δεν μπορώ! Αχ, καλέ, ακόμη 11 είναι! Έχω όλο το βράδυ μπροστά μου. Αντίθετο, τώρα πλέον το κινητό της Αντωνίας έχει γίνει μια προέκταση του χεριού της. Δεν πάει πουθενά χωρίς αυτό. Για σένα δεν μιλάμε. Η παιδιά είναι στον κόσμο της. Μιλάμε άμα της στείλεις ένα μήνυμα στο Messenger και δεν την πάρεις τηλέφωνο να της πεις σου στείλα μήνυμα σε Messenger. Μπορεί να το δει μετά από 3 μέρες. Είχε ποτέ. Είχε ποτέ. Στην Κατερίνα αρέσει γενικά έτσι να δοκιμάζει καινούργια πράγματα. Δηλαδή πειραματίζεται στη ζωή της. Εντάξει, αποφασίστε τι θα πάρετε. Αχ, όχι ακόμα. Ναι, εγώ ξέρω. Ναι, σοκολάτα λεμόνι. Τι θα θέλατε? Σοκολάτα λεμόνι. Εγώ δεν έχω αποφασίσει. Τι θα πάρουμε. Τι δεν έχω δοκιμάσει από όλα. Εγώ σοκολάτα λεμόνι. Καλά, μιλάμε. Έφεραν κάτι καινούργιες γεύσεις. Θέλω να τις δοκιμάσω όλες. Μιλάμε, πού είναι? Ναι, ένα σοκολάτα λεμόνι θα ήθελα εγώ. Λοιπόν, έχω ακούσει ότι εκείνη είναι αγαπημένη γεύση της Lady Gaga. Lady? Τι δοκιμάσουμε? Σοκολάτα λεμόνι έχετε? 3 μπάλες μου να πάρω. Θα πάρω ένα cheesecake σίγουρα γιατί δεν έχω δοκιμάσει ποτέ. Εγώ σοκολάτα λεμόνι. Να. Οι διαφορές μας όταν έχουμε πει λότο. Τέλος, όταν συμβαίνει κάτι, η Κατερίνα με παίρνει κατευθείαν τηλέφωνο.
ό,τι και να είναι αυτό. Ενώ εγώ είμαι ακριβώς το αντίθετο. Άμα δεν το ακούσει από κάπου ή αν δεν με ρωτήσει συγκεκριμένα, αν δεν σκεφτεί την ερώτηση για να πάει στο χειρονιένα, μπορεί να μην της το πω ποτέ. Έλα, Αντωνία, έλα, έκλασα. Αυτό ήταν το βίντεο λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε. Ναι. Κάτω στην περιγραφή είναι όλα μας τα link από τα social media και από τα προσωπικά μας κανάλια όπου μπορείτε να μας ακολουθήσετε. Εάν φτάσατε μέχρι εδώ, ευχαριστούμε που μας αντέξατε και τα λέμε την άλλη Δευτέρα. Κάντε εγγραφή τώρα! Και τι άλλο μου πεις να πω?